Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα, μετά από ερώτημα που δέχτηκα από φίλο, θα δείξω σε αυτόν και σε όσους τους ενδιαφέρει το πώς πιάνει η μπετονιά στις ανοιχτές κεφαλές και ιδιαίτερα στο μπουκανέρο που ζήτησε ο φίλος το R2 με το... μάλλον το μπουκανέρο το 2 με το 1 δεν έχει μεγάλες διαφορές, λίγο η κεφαλή του είναι διαφορετική, η λαβή είναι η ίδια, η σκηνοπιάστρα είναι η ίδια, ο σωλήνας είναι ίδιος, έτσι. Και γενικά πώς περνάς την μπετονιά, έτσι, πώς τη δένεις, εγώ τη δένω με δικό μου τρόπο, έτσι. Και μπορείς να σταθεροποιήσεις τη βέργα πάνω στο σωλήνα χωρίς να κουνιέται, για να μην έχουμε αποκλείσει στην ευστοχία, στις μετακινήσεις πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, και πώς να μην μπλέκεται. Λοιπόν, φίλε μου, αυτό είναι το μπουκανέρο, έτσι. Λοιπόν, το μπουκανέρο, όπως γνωρίζεις, έχει τη μηχανική σκηνοπιάστρα και έχει δύο τρύπες η βέργα του. Λοιπόν, εδώ είναι τα λάστιχα. Τα βάζω προσωρινά από κάτω. Αυτή είναι η βέργα. Έτσι. Λοιπόν, η βέργα, όπως γνωρίζεις, και στα περισσότερα ψαρντούφεκα με καρχαριάκια, έτσι, οι βέργες με καρχαριάκια έχουν το κλασικό, την κλασική τρυπούλα στην πίσω μεριά, εκεί που πηγαίνει μέσα για την όπληση, και μια τρύπα πάνω σε ένα καρχαριάκι. Οι άλλες οι βέργες έχουν, που είναι με εγκόπες, έχουν μια τρύπα εδώ πίσω ή καμιά φορά και μια τρύπα και εδώ μπροστά, για να μην μπαίνει πίσω και εμποδίζει, αν ο μηχανισμός όπλησης της σκανδάλης είναι στενός, να μην εμποδίζει το νήμα, έτσι, το σκηνάκι ή η μπετονιά. Λοιπόν, εγώ όπως βλέπεις έχω δέσει εδώ πάνω με το κλασικό κόμπο το οχταράκι στην τρύπα του φτερού. Λοιπόν, τι κάνω, παίρνω τη βέργα μου όπως είναι και το όπλο μου, την περνάω παράλληλα, έτσι, και τη σπρώχνω να πάει να οπλίσει πίσω. Ένας εύκολος τρόπος είναι σπρώχνω από μπροστά, από τη μύτη. Έτσι, λοιπόν. Ο άλλος τρόπος είναι κρατάω πατημένη τη σκανδάλη μέσα, πηγαίνω τη βέργα πίσω για να τη δω να οπλίσει, έτσι. Ή την τραβάω σε γωνία καθόλου τον τρόπο και ακούσαμε το κλάκ ότι όπλησε, έτσι. Λοιπόν, παίρνω τώρα την μπετονιά μου. Τα λάστιχα είναι επάνω, εδώ, όπως θα τα οπλίσουμε κανονικά. Παίρνω την μπετονιά μου παράλληλα, έτσι, τη βλέπεις, παράλληλα με τη βέργα, από όποια μεριά μου αρέσει, έτσι. Αλλά συνήθως το μπουκανέρο, επειδή η σκηνοπιάστρα είναι από εδώ, τη βέργα θα τη φέρω αντίθετα από τη σκηνοπιάστρα. Συγγνώμη, το σκηνάκι ή την μπετονιά θα το φέρω αντίθετα από τη σκηνοπιάστρα. Δηλαδή, είναι αριστερά όπως το κοιτάω. Ωραία, δεξιά θα ξεκινήσω την μπετονιά, θα την περάσω πάνω, θα την φέρω στην κεφαλή. Η κεφαλή εδώ έχει δύο εγκοπές, θα την πιάσω από τη μια, στην άλλη θα την κατεβάσω κάτω και θα προωθηθώ παράλληλα με το σωλήνα, έτσι, κρατώντας την πάντα τεντωμένη την μπετονιά, και θα την φέρω πίσω εδώ στη σκηνοπιάστρα. Έχω μετρήσει, τώρα μου φύγει από πάνω, αυτό είναι το πρόβλημα με τις ανοιχτές, ανοιχτού τύπου κεφαλές, έτσι. Λοιπόν, και θα την φέρω εδώ να την φάλω στη σκηνοπιάστρα μου. Αυτό το πράγμα. Το άλλο κομμάτι που επιστρέφει έρχεται πάλι παράλληλα με το σωλήνα, όπως βλέπεις φίλε μου, και πάει και συνδέεται πλέον πάνω στο μουλινέ. Ή αν δεν έχω μουλινέ θα το συνδέσω εδώ στην τρύπα πάνω. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο δύσκολο. Δεν μπορώ να καταλάβω τη δυσκολία σας, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι. Και να ορίστε, εγώ δεν κρατάω τη βέργα. Ας το δείξω στον αέρα, έτσι. Δεν την κρατάω τη βέργα, αλλά η βέργα δεν πέφτει και το κουνάω και δεν πέφτει. Έτσι, κατανοητό, αυτό το πραγματάκι είναι. Εδώ μπροστά, τη λεπτομέρεια δέστη, παράλληλα από εδώ, εδώ, πάνω από τη βέργα για να την κρατήσει. Βλέπεις πως την κρατάει εδώ, έτσι. Κάτσε, το κάνω λίγο πιο μακριά. Βλέπεις, πλέον η μπετονιά μου έγινε
ο φράχτης της Βέργας δεν μπορεί να φύγει. Στη δεύτερη εγκοπή, κάτω από τα λάστιχα, ο πλοίος στα λαστιχά μου και η Βέργα παραμένει στη θέση της. Αυτό ήτανε. Δεν έχει κάτι άλλο. Έτσι. Εύκολο. Τώρα αν κάνω βολή και μου ανοίξει το σκηνάκι του μουλινέ και δεν είναι τεντωμένη η μπετονιά εδώ πέρα, ναι, μπορεί να μου φεύγει. Οπότε, ξέρεις, τσάκα τσάκ, ξαναμαζεύω, σφίγγω τα φρένα μου εκεί που τα θέλω και πάντα να ξέρετε ένα πράγμα. Όταν γεμίζετε το μουλινέ, έτσι, οι περισσότεροι το γνωρίζουν, αλλά οι νέοι δεν το ξέρουν αυτό. Όταν γεμίζουμε το μουλινέ το γεμίζουμε πάντα αντίθετα από εκεί που σφίγγουν τα φρένα. Δηλαδή τι, αν τα φρένα μου σφίγγουν προς τα εδώ, δεν θα γεμίσω το μουλινέ όπως σφίγγουν τα φρένα. Γιατί όταν εγώ θέλω να φύγει η Βέργα και είναι τα φρένα μου σφιγμένα, θα πάρει η Βέργα όσο θέλει και το ψάρι θα πάρει λίγο. Έτσι, το βλέπεις, φεύγει. Όσο μου τραβάει το χέρι, δίνει και το μουλινέ και το φρένο μου είναι σφιγμένο. Όταν εγώ χαλαρώσω το φρένο, βλέπεις, έτσι, σε οριακές βολές ή σε ψάρια τα οποία είναι σίγουρο ότι θα πάρουν μεγάλα και θέλουμε να κάνουμε τη βολή και να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα σκιστεί το ψάρι με την κόντρα, έτσι, χαλαρώνουμε λίγο τα φρένα. Ποτέ μα ποτέ όμως τα φρένα δεν τα λύνουμε τελείως, έτσι, ποτέ δεν τα λύνουμε τελείως, οπότε με το που γίνει τη βολή, παίρνει κατευθείαν, είδες πόσο εύκολα. Κατανοητό αυτό το πράγμα. Αν τώρα εγώ είχα τη λήξη το μουλινέ μου ανάποδα προς τα εκεί δηλαδή, δηλαδή το μουλινέ μου αντί να τη λύγει ξετύλιγε, έτσι, αλλά ήταν ανάποδα τυλιγμένο το σκηνή με το που θα βάραγα και χαλαρό τελείωσαντα το φρένο, με το που θα γύρναγε αυτό θα μου το σφίγγε. Την έχω πατήσει μια φορά και αυτό σας το λέω, έτσι. Λοιπόν, τα φρένα μου ξεσφίγγουνε προς τα εδώ, έτσι, ξεσφίγγουνε προς τα εδώ, ξεσφίγγουνε προς τα εδώ. Το μουλινέ μου δίνει προς τα εκεί. Αν δώσει προς τα εδώ, θα μου τα σφίξει όλα. Συνεχίσαμε, το βλέπετε. Σφίγγω, ξέσφυγμα προς τα εκεί, εδώ είμαι. Δηλαδή, όπως ξεσφίγγω το φρένο, βλέπετε τώρα, ξεσφίγγει το φρένο. Έτσι θα πρέπει να μολάει το μουλινέ, όχι ανάποδα, γιατί θα τα σπάσει όλα. Και πάντα το μουλινέ, όταν δεν κάνουμε οριακές βολές, το έχουμε ελαφρά σφιγμένο για να μην καθόμαστε κάθε φορά, έτσι, να φεύγει με δυσκολία όπως λέω εγώ, για να μην καθόμαστε κάθε φορά και τεντώνουμε μπετονιές, τραβάμε σκηνάκι πίσω, έτσι. Αλλά όταν δω ένα ψάρι το οποίο είναι μεγάλο, θα το ξεσφίξω, θα το χαλαρώσω, όχι να είναι τελείως χαλαρό να παίζει από μόνο του, να έχει το φρένο του, αλλά μόλις θα κάνει τη βολή, να του δώσει. Και πάλι κρατάμε το γάντι ελεγχόμενα εδώ. Δεν προσπαθούμε να κρατήσουμε τη μανιβέλα. Δεν είναι μηχανάκι που σαρεύουμε. Έτσι. Ελέγχουμε με το γάντι εδώ. Ούτε βάζουμε το γάντι εδώ πέρα να ελέγξουμε. Πάνω στο σωλήνα παράλληλα. Ούτε πιάνουμε το σκηνή να τον περνάμε μέσα από το γάντι. Θα μας το κόψει. Εδώ. Λίγο, λίγο. Ίσα ίσα. Και όταν μαζεύουμε το μουλινέ, έτσι, τώρα βλέπετε, έχουν σφίξει τα φρένα, δεν μπορώ να μαζέψω, να τη λήξω. Ξεσφίγγω και μπορώ να τη λήξω με την άνεσή μου. Αλλά και πάλι πήρε φρένο. Το ξανάσφιξε. Γι' αυτό σας λέω. Αντίθετα από εκεί που λύνουν τα φρένα. Αυτά είχα να πω, φίλε μου, έτσι. Καλές βουτιές, καλές αναδύσεις και καλές θάλασσες σε όλους μας. Να είσαι καλά.